Λοιπόν, ακούμε τα κόμματα, ακούμε τους προβληματισμούς, τις ενστάσεις, επιχειρήματα υπέρ, επιχειρήματα κατά της ίδρυσης μη κρατικών χωρίς συνταγματική αναθεώρηση. Ο Αντώνης Καραμπατζός είναι καθηγητής στη νομική σχολή εδώ στην Αθήνα και είχε την καλοσύνη να ανταποκριθεί στο αίτημά μου να είναι μαζί μας για να μας εξηγήσει κάπως κωδικοποιημένα και απλά τι είναι αυτό που λέει με δύο λόγια η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Δηλαδή για τον τρόπο πολύ συγκεκριμένα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να ανοίξει το δρόμο στα μη κρατικά. Καλημέρα σας κύριε Καραμπατζέ, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας κυρία Λιμπεράκη, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τι θα λέγατε λοιπόν, μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο απλά, τι είναι αυτό που λέει η Επιστημονική Υπηρεσία. Θα προσπαθήσω με δύο λόγια, αν και το σχετικό απόσπασμα είναι αρκετά εκτενές. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα προσεγμένη, ισορροπημένη και περιστατωμένη έκθεση και περιέχει έτσι θέσεις που διατυπώνονται με τη δέουσα νυφαλιότητα ακριβώς εν όψη της πραγματικότητας που αναφέρατε. Υπάρχει λόγος, αντίλογος, ναι. Υπάρχει και ένταση και στην. Μας λείπει η νυφαλιότητα, είπαμε. Έχουμε ζηλωτές σε αυτό το θέμα και από τις δύο πλευρές. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Και ιδίως σε τόσο ευαίσθητα ζητήματα χρειάζεται νυφαλιότητα. Λοιπόν, κωδικοποιώντας κανείς αυτά τα οποία λέει η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας, θα μπορούσε να καταλήξει στα ακόλουθα σημεία. Mm-hmm. Το πρώτο είναι, το βασικό συμπέρασμα, είναι ότι το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει φτάσει ακόμη μέχρι το σημείο να αναγνωρίζει ένα γενικό δικαίωμα εγκατάστασης αλλοδαπών πανεπιστημίων στην ελληνική επικράτεια για την παροχή αυτής της τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία θα οδηγεί και σε ακαδημαϊκά προσόντα. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ακαδημαϊκά προσόντα, για να μας καταλάβουν οι ακροατές μας, εννοούμε την λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού διπλώματος από δημόσιο πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Αυτό που γίνεται μέχρι στιγμής είναι ότι έχουμε αυτά τα ιδιωτικά τα κολέγια. Που έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Ακριβώς, επαγγελματικά. Δεν δικαιώματα. Έχουν ακαδημαϊκά. Όχι. Ναι. Σε ένα δεύτερο επίπεδο τώρα, η έκθεση διερωτάται αν αυτός ο περιορισμός που επιβάλλει το Σύνταγμα, ο απόλυτος περιορισμός του Συντάγματος και μάλιστα σε τρεις παραγράφους, είναι αναγκαίος ή αναλογικός και αν είναι σύμφωνος δηλαδή με την ενωσιακή και συνταγματική αρχή της αναλογικότητας. Mm-hmm. Και καταλήγει στο γεγονός ότι στην διαπίστωση ότι μπορεί να υπάρχουν δύο πλέον ενδεχόμενα τα οποία διανοίγονται μπροστά μας. Το πρώτο ενδεχόμενο είναι το γνωστό, υπερέχει γραμματική διατύπωση του άρθρου 16 του Συντάγματος, η οποία δεν μπορεί να ανατραπεί με κάποια ερμηνευτική προσαρμογή ή αν θέλετε καταργητική ερμηνεία με βάση το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε τότε η επίδραση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιορίζεται μόνο στα επαγγελματικά δικαιώματα. Ας το φανταστούν οι ακροατές μας, αν συμφωνείτε, σαν ας πούμε τον διαγωνισμό του ευρωπαϊκού δικαίου, ας το πούμε έτσι, του ενωσιακού δικαίου και του ελληνικού. Και τώρα πάμε να δούμε. Αν υποθέσουμε ότι είναι από πάνω το ελληνικό, τότε είναι απόλυτη απαγόρευση του 16, σωστά? Ακριβώς. Αν υποθέσουμε ότι είναι από πάνω το ενωσιακό, τότε ανοίγει η πόρτα και μπορεί να ισχύσει. Ακριβώς. Και αυτό είναι το δεύτερο ενδεχόμενο, ότι η σχετική απαγόρευση του Συντάγματος, μας λέει αυτή η ερμηνευτική εκδοχή, σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως λέτε, το οποίο υπερέχει και εδώ, αν αυτή η απαγόρευση που περιέχει το Σύνταγμα ισχύει μόνο για τα ημεδαπά και δεν καταλαμβάνει τα αλλοδαπά ιδρύματα. Ναι. Με αποδεκτούς ωστόσο περιορισμούς, όπως είναι ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας. Αυτό που λέει η κυβέρνηση. Καταλήγει κάπου η υπηρεσία, παίρνει θέση σε αυτό? Δεν παίρνει θέση. Mm-hmm. Λέει ότι ο λόγος πλέον θα περάσει στην δικαιοσύνη, πρωτίστως βεβαίως στην ελληνική και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενδεχομένως όμως και με την υποβολή κάποιου προδικαστικού ερωτήματος που θα έχει ενδιαφέρον να δει κανείς τι περιεχόμενο θα έχει. Στο Λουξεμβούργο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό όμως που κάνει επίσης η εισηγητική η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής είναι και το ακόλουθο. Αμφιβάλλει αν πράγματι αυτά τα παραρτήματα μπορούν να έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα τη στιγμή που το μητρικό ίδρυμα έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Και αυτό, ξέρετε, είναι ένα λεπτό ζήτημα. Ανεξάρτητα από τη θέση που παίρνει κανείς, ξέρετε, ως προς την κερδοσκοπική ή μη δράση ιδιωτικών ΑΕΗ στη χώρα μας, το θέμα είναι πού στοχεύουμε και τι τελικά επιτυγχάνουμε. Σε αυτό εκφράζει αμφιβολίες η έκθεση της Επιστημονικής. Άρα, για να το καταλάβω, αμφιβάλλει ότι ένα κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο έξω μπορεί να φτιάξει μη κερδοσκοπικό παράρτημα στην Ελλάδα. Ακριβώς. Διότι, ξέρετε, θα χρειαστεί και το εδώ παράρτημα να πληρώνει και κάποια royalties, όπως λέμε, κάποια ανταλλάγματα έτσι, στο μητρικό ίδρυμα, που μπορεί να έχουν ένα περιθώριο κέρδους μέσα σε αυτό. Και επίσης, αν θέλετε, και η συναλλακτική ή δικηγορική πρακτική εδώ επιβάλλει μια πιο ρεαλιστική ματιά
ένα φαντ, ένα κερδοσκοπικό κεφάλαιο, δύσκολα θα αναλάβει μια μη κερδοσκοπική δραστηριότητα, γιατί δίνει λογαριασμό και στους επενδυτές. Πάντως, μέχρι τώρα δεν σας ζητώ να τοποθετηθείτε, απλά το θυμίζω για τους ακροατές μας. Έχει εκφράσει το ενδιαφέρον ένα φαντ που είναι κερδοσκοπικότατο. Άλλωστε, εξορισμού τα φαντ. Διαβάζουμε πολλά. Γι' αυτό και κατά την άποψή μου, αν θέλετε, η κυβερνητική πρωτοβουλία ανοίγει το διάλογο, και αυτό έχει τη σημασία του, αλλά επειδή φέρει κάποια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενα χαρακτηριστικά. Η ασφαλέστερη επιλογή, ακόμη και για όσους θέλουν να επενδύσουν στην ανώτατη εκπαίδευση, είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16. Και ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ, αν μου επιτρέπετε, να περιφρουρήσουμε και τη δημόσια πίστη, αν θέλετε, στο περιεχόμενο του συντάγματος, που είναι διακύβευμα ευρύτερο και σημαντικότερο από το άρθρο 16. Πρέπει να πιστεύουμε σε αυτό που λέει το Σύνταγμα. Έτσι και εμείς που είμαστε καθηγητές της νομικής και διδάσκουμε στους φοιτητές μας το Σύνταγμα, αλλά και μεθόδους ερμηνείας αυτού, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σκεφτείτε μεθαύριο, για παράδειγμα, σας λέω και κλείνω με αυτό το παράδειγμα, έχει το άρθρο 88, παράγραφος 5 του Συντάγματος, λέει ότι οι δικαστές αποχωρούν από την υπηρεσία τους υποχρεωτικά κατά την ολοκλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους. Αυτό είναι ρύθμιση του 1975. Θα έρθουμε σήμερα σε τόσο έτσι απόλυτες διατυπώσεις να πούμε ότι έχουν περάσει πλέον τα χρόνια. Λέτε, και λοιπόν, ανέβει το προσδόκιμο και άρα δεχόμαστε στα 70. Έχει μεγάλη αξία αυτό που λέτε, γιατί βάζει μια παράμετρο που δεν τη συζητάει η κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση, για να με δίκαιη, τη θέτει. Και ο κύριος Ηλιόπουλος μας το είπε πολύ πρόσφατα. Είναι κάτι μεγαλύτερο από το θέμα της εκπαίδευσης. Το αν μπορούμε να σχετικοποιήσουμε το απόλυτο. Το απόλυτο είναι το Σύνταγμα. Δεν έχουμε πολλά απόλυτα σε αυτή τη χώρα. Αυτό ένα από αυτά είναι το Σύνταγμα. Θέλει ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, και θέλει πολύ προσοχή. Και επειδή ακριβώς υπάρχουν οι συνθήκες συμπόρευσης τουλάχιστον Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ προς μια αναθεωρητική διαδικασία, νομίζω ότι τώρα είναι το momentum να το εκμεταλλευτεί. Πότε μπορεί να αρχίσει η διαδικασία, τέλος του χρόνου? Η διαδικασία τέλος του χρόνου μπορεί να ξεκινήσει. Μάλιστα. Και να ολοκληρωθεί περί το 2027. Σας ρωτήσω που και μπορεί και να συμπίπτει και με τη δικαστική επίλυση της διαφοράς. Ναι, προλάβατε. Ήθελα να σας ρωτήσω ποιος θα έρθει να επενδύσει, αν αυτό είναι ακόμα στον αέρα, το αν κρίνεται ή δεν κρίνεται. Είναι σοβαρό ζήτημα και αυτό. Είναι πόσα χρόνια παίρνει συνήθως για να κλείσει μια τέτοια ιστορία? Προς την μία ή την άλλη κατεύθυνση. Η δικαστική διαδικασία εξαρτάται, θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες και κυρίως από το αν θα υποβληθεί προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα καθυστερήσει αρκετά τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ, ήταν περίπλοκο. Νομίζω όμως ότι μας το εξηγήσατε με τρόπο εύληπτο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ καλή σας ευχαριστώ. Σας ημέρα. Και